Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε στο τελευταίο μέρος, όπου θα παρακολουθήσουμε την ιστορία του κύριου Δημήτρη, κάτοικος της Βέρειας, ο οποίος είχε μια ζωή η οποία άλλαξε, άλλαξε αναπάντεχα. Μετά το θάνατο της γυναίκας του και μετά τη διάρρηξη που έγινε στο σπίτι του, η ζωή του πήρε μια άλλη τροχιά και πλέον ζει δύσκολες μέρες. Κάναμε στα πλαίσια του ρεπορτάζ μας, κάναμε έτσι μια κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη. Μας είπε τη συγκλονιστική του ιστορία, θα το παρακολουθήσουμε. Βρισκόμαστε στη Βέρεια, στην είσοδο του σπιτιού του κύριου Δημήτρη, ενός ηλικιωμένου κυρίου, ο οποίος ζει μόνος του. Έχει στο σπίτι του μία πινακίδα η οποία γράφει «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αγαπώ όλο τον κόσμο, μισώ τους ψεύτες, μισώ τους κλέφτες». Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του και πριν λίγα χρόνια είχαν κλέψει το σπίτι του. Μία συγκλονιστική ιστορία. Θα περάσουμε μέσα για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Αυτοί που κάναν την κλοπή, η αστυνομία, κατάφερε, τους βρήκε, βρήκε τα ίχνη τους. Βρήκε τους συγκάνους, οι οποίοι στα δικαστήρια δεν ήταν ούτε μία δεκάρα δεν είχαν απάνω τους. Τα πάντα όλα. Δεν βρέθηκαν τα χρήματα δηλαδή. Δεν βρέθηκαν, αν σας πω, ότι ούτε μία δεκάρα. Καταδικάστηκαν αυτοί. Καταδικάστηκαν, εγώ όμως έμεινα νηστικός από την ημέρα εκείνη μέχρι μια ζωή. Ό,τι δηλαδή είχατε ως οικονομίες, τις χάσατε όλες. Τα πάντα όλα. Τώρα άμα τραβήξω εδώ και δείτε σε ποια κατάσταση είναι εκεί. Το χρηματοκιβώτιο, όταν ήρθε η αστυνομία και το είδε εδώ πάνω στο κρεβάτι, καλά λέει, αυτοί τι κάνανε, πώς, τι κάνανε. Ήτανε μεγάλο το χρηματοκιβώτιο. Ένα χρηματοκιβώτιο ήτανε από εδώ μέχρι εδώ και από το μισό απάνω. Το είχατε στον τοίχο δεμένο. Όχι, να το. Ήταν έτσι. Εδώ επάνω ήταν βιδωμένο. Βιδωμένο στο ξύλο, εδώ, όχι, εδώ, όχι στον τοίχο. Όχι, εδώ, στο ντουλάπι επάνω. Στον ντουλάπι επάνω. Ολόκληρο. Το ξυλώσανε, το πήρανε μέσα στην κρεβατοκάμαρα και εκεί δεν αφήσανε τίποτα. Τίποτα. Όταν ήρθα, ακόμη αυτά τα εργαλεία, όπως βλέπετε, όπως ήτανε, ούτε τα ακουμπάω ούτε τίποτα. Έτσι τα παράτησα εδώ. Ναι. Και από τότε λοιπόν, δηλαδή, χάσατε όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία. Τα πάντα, όλα, όλα. Τα πάντα. Εγώ για μένα, συγγνώμη που θα πω τη φράση, δεν έχουμε κράτος. Από τότε πώς ζείτε εσείς? Πώς ζω? Αν σας πω ότι με 400 ευρώ, τι να σας πω ρε παιδιά. Εγώ καταστράφηκα. Όταν λέμε καταστράφηκα, τέρμα τελείωσα από τη ζωή μου. Είμαστε λοιπόν στο άλλο δωμάτιο, ναι. Και εδώ αν υποθέσουμε ότι είναι ο χώρος αναψυχής σας, γιατί βλέπω εδώ ένα τάβλι, τι είναι εδώ? Έχω ένα τάβλι και όταν βρίσκω χρόνο κάθομαι και παίζω λίγο να περάσει η ώρα μου, τίποτα άλλο. Πώς παίζετε τάβλι, για πείτε μου. Να το. Εδώ είμαι τώρα. Από εδώ είμαι εγώ και από εκεί ο άλλος. Ρίχνω μία, εγώ θα είμαι. 6-4. Παίζω 6-4. Τώρα ρίχνω άλλο. Με ο ίδιος. Άση. 2-2. Λοιπόν, ρίχνουμε. Ασώδιο. Ρίχνει τώρα ο άλλος. 6-2. Δηλαδή γίνεστε και ο παίκτης και ο αντίπαλος, δηλαδή έτσι. Μάλιστα, και 6-2. Τώρα. Ποιος κερδίζει τελικά? 4-1. 4-1. Κύριε Δημήτρη, ναι. Τις περισσότερες φορές ποιος κερδίζει? Λοιπόν, όποιος κερδίζει, εγώ είμαι, εγώ που περνάει η ώρα μου, τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα. Μπαίνοντας για τον χώρο αναψυχής, βλέπουμε μία, μας ανοίξατε με μία κλειδαριά στην πόρτα. Ναι.
Και βλέπω επίσης πάνω κλειδαριά και επάνω. Γιατί, γιατί έχετε αυτές τις κλειδαριές? Να σας πω, από την ημέρα που έγιναν τα γεγονότα αυτά, έφτασα στο σημείο να βάλω όχι μόνο εδώ, συγγνώμη, όχι μόνο εδώ, και εδώ. Και εδώ. Και ελάτε να δείτε κι άλλο εδώ, εδώ. Ελάτε λίγο. Ελάτε να δείτε. Εδώ δεύτερο, δεύτερο, άλλο, εκτός από αυτό, άλλο, εδώ, εδώ. Μπάνιο ακόμη και εδώ έχω, να το, και εδώ, θα βλέπεις, άλλο εδώ και άλλο εδώ, κοίταξε, και άλλο εδώ. Δηλαδή σε όλους τους χώρους. Σε όλους, δεν έχω αφήσει. Πρέπει να σπάσουν την πόρτα, να σπάσουν κάτι, να μπουν μέσα. Αλλά τι να τα κάνω, το κακό έχει γίνει για μένα. Πόσα χρόνια έχει φύγει η γυναίκα σας? Το 2008. Το 8, δηλαδή έχει 12 χρόνια που λείπει η γυναίκα σας. Έχω γραμμένα εκεί. Τι γράφετε εκεί? Θέλετε να σας το διαβάσω? Διαβάστε μας λίγο, ναι. Λοιπόν, σε πόνεσα αγάπη μου μέσα από την ψυχή μου. Εσύ όμως, αγάπη μου, δεν θέλησες να είσαι πια μαζί μου. Τότε σκαλώ σου ταξίδι εκεί που πας, θα σ' αγαπώ για πάντα. Δημήτρης, με το χαμόγελό σου αυτό ραγίζεις την καρδιά μου. Γιατί αγάπη μου γλυκιά έφυγες μακριά μου και τώρα ζω μονάχος μου μέσα στην ερημιά μου, στη μοναξιά μου. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό είναι αφιερωμένο για τη γυναίκα σας, έτσι? Αυτό ναι. Για τις Άγιες αυτές οι μέρες του Χριστουγέννων, πού σκοπεύετε να τις περάσετε, οι οποίες έρχονται σε λίγες? Να σας πω, να το, να που, αφού το κρεβάτι μου το έχω στρωμένο. Έρχομαι και ποιο να... Παιδιά έχετε? Έχω ένα παιδί υιοθετημένο, είναι ένα καλό παιδί, είναι στην Ένωση Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης και δίνει φάρμακα από την Αρδαία μέχρι τα Γιάννενα επάνω, μέρα παραμέρα. Αυτό το διάστημα όμως το παιδί μου, λόγω που έχουν γίνει τα γεγονότα αυτά που είναι σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι στο σπίτι του, δουλεύει με τη μηχανή, και σήμερα με έφερε φαγητό που δεν περίμενα. Εκείνα μέσα έχω την κατσαρόλα, όλα τα έχω εκεί μέσα. Τι ευχές δίνετε για το Χριστούγεννα στον κόσμο? Εγώ λέω ότι ο κόσμος, αυτό που έχω πάθει εγώ, οι άνθρωποι, οι τίμοι, οι ειλικρινείς, οι νοικοκυρέοι, να μην το πάθουν με τίποτα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους και κάνουν αυτά τα πράγματα, ας τους δικάσει ο Θεός με τον τρόπο που θέλει αυτός. Τα χρόνια πολλά λοιπόν, παντού, σε όλο τον κόσμο. Και σε όλον τον κόσμο, τον τίμιο και τον καθαρό, αυτός που αγαπάει το γείτονά του πραγματικά.